τρόπους να καταστούν οι τεχνολογικοί θύλακες της Θεσσαλονίκης ελκυστικοί για την προσέλκυση επιχειρήσεων του τομέα της ψηφιακής οικονομίας θα αναζητήσει άμεσα το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς του κλάδου. Πρακτικά υπάρχει ένα θέμα κινήτρων για τα τεχνολογικά πάρκα και υπάρχει και ένα θέμα κινήτρων για τις εταιρείες της ψηφιακής τεχνολογίας. Συνεννοηθήκαμε λοιπόν σήμερα να υπάρξει μια ομάδα εργασίας η οποία θα επεξεργαστεί τέτοιου είδους προτάσεις για να τα υποβάλουμε στο Υπουργείο Οικονομικών και όλα τα αρμόδια Υπουργεία. Αυτή η κοινή ομάδα εργασίας που προτείναμε θα είναι μια ομάδα με συντονισμό από το Υπουργείο και σε αυτή θα συμμετέχει η Ζώνη Καινοτομίας και η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τον κύριο Πιτσιόρλα, την κυβέρνηση την απασχολούν ήδη τέτοια ζητήματα, καθώς μπροστά στη χώρα ανοίγονται νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τη μετάβαση στη ψηφιακή εποχή, αλλά όπως ανέφερε, το πιο σημαντικό είναι να αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης των επιχειρήσεων του κλάδου. Ο κεντρικός πυρήνας είναι ότι εδώ πρέπει να βρούμε τρόπους και κίνητρα για να επιδοτήσουμε την εργασία. Να επιδοτήσουμε δηλαδή την αξιοποίηση του πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού. Ενώ σε άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων ή παραδοσιακά μέχρι τώρα η σκέψη μας είναι για κίνητρα που θα φορούν υποδομές και άλλα, χρηματοδοτήσεις κλπ. Εμάς μας ενδιαφέρει να είναι κυρίως ασφαλιστικά, θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να είναι ασφαλιστικά και να μπορέσουμε με τέτοια κίνητρα να δούμε τα παιδιά μας που είναι στο εξωτερικό να επιστρέφουν. Γιατί τέτοια κίνητρα θα βοηθήσουν το brain drain που λέμε να γίνει brain gain. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας έχει κάνει ήδη σημαντική προεργασία που εστιάζει σε παρεμβάσεις ανάσχεσης του brain drain, αφού όπως τονίστηκε, πολλοί μεταναστεύουν όχι γιατί δεν έχουν δουλειά, αλλά γιατί οι φόροι μειώνουν δραστικά το εισόδημά τους. Φεύγουν επειδή η αμοιβή την οποία λαμβάνουν εδώ, είναι πολύ μικρή σε σχέση με την αντίστοιχη αμοιβή που θα λάβουν στο εξωτερικό, παρόλο που το κόστος για την εταιρεία δεν είναι αντίστοιχα πολύ μικρότερο. Δηλαδή, στην εταιρεία ο εργαζόμενος κοστίζει σημαντικά, αλλά αυτό που τελικά μένει στην τσέπη του είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό. Όπως τονίστηκε στην συνάντηση, η Θεσσαλονίκη, λόγω της μεγάλης πανεπιστημιακής κοινότητας που διαθέτει, του υψηλά καταρτισμένου στελεχειακού δυναμικού της, αλλά και της γεωστρατηγικής της θέσης, μπορεί να προσελκύσει μεγάλες επενδύσεις και να εξελιχθεί σε περιφερειακό hub καινοτομίας με πρωταγωνιστές θύλακες σαν τη Τεχνόπολη. Περιμένουμε μία έκρηξη επενδύσεων τα επόμενα χρόνια. Φυσικά χρειάζεται και εμείς από τη μεριά μας να συνεχίσουμε και το κομμάτι των υποδομών και το κομμάτι των κινήτρων. Νομίζω σύντομα χρειαζόμαστε μια μικρή νίκη. Η Τεχνόπολη έτσι όπως την έχουμε ονειρευτεί μπορεί τα επόμενα χρόνια να συγκεντρώσει πάνω από 150 εταιρείες στις νέες τεχνολογίες οι οποίες θα απασχολούν περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης είναι σήμερα εγκατεστημένες 4 εταιρείες και λειτουργεί και μια θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στην οποία φιλοξενούνται 15 startups από την οποία τα περασμένα χρόνια αποφύτησαν άλλες 35 ανάλογες επιχειρήσεις.